καλό από το βήμα αυτό το φιλόξενο που μου δίνεται όλους τους Έλληνες πολίτες, εμβολιασμένους και μη, να σταθούν στο πλευρό των υγειονομικών που είναι σε αναστολή και να θέσουμε σύντομα, όσο νουπο, τους σημερινούς κυβερνήτες σε αναστολή. Από δηλαδή, τα κόμματα, κυρία Μουσιώνη, έχετε δίκιο σε αυτό. Εμείς είμαστε εδώ. Τα κόμματα όμως, καλά, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τους έχουν εγκαταλείψει. Από τα κόμματα υπάρχει κανείς να τους υποστηρίζει πια? Ο Βελόπουλος. Άσε ρε Γιώργο, να μας πει ο γιατρός, πετιέσαι. Κοιτάξτε, εγώ δυστυχώς διαπιστώνω μόνο τη φωνή του κυρίου Βελόπουλου και της ελληνικής. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι προσωπική μου εκτίμηση και ξέρετε πολύ καλά, δεν ανήκω στην ελληνική δύση, ούτε έχω κάποια σχέση με τον κύριο Βελόπουλο. Αυτό που θέλω να πρωτοφωνάξω είναι, δυστυχώς είναι μόνος. Ο μόνος που παίρνει θέση στη σωστή κατεύθυνση, και θα λέω σωστή κατεύθυνση, δεν εννοώ κομματικά, εννοώ πολιτικά. Δηλαδή, ακούγονται έστω οι άλλες φωνές που λένε ότι το καράβι το πάμε στα βράχια. Και δυστυχώς, κάθε μέρα χάνουμε ένα με δύο λεωφορεία συνανθρώπων μας στον κρεμό. Κάθε μέρα. Και όχι μόνο από τον κορονοϊό, που όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ζαούτης, μεθοδεύουν για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, αλλά κυρίως από άλλα αίτια.